Ένας ρευστότητας αλλά και αισιοδοξίας πετυχαίνει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ακόμα μονάδες από την πρωτοχρονιά. Οι εργαζόμενοι θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους, ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν μείωση του κόστους σε μια δύσκολη συγκυρία. Αναλύει ο Γιώργος Παππούς. Όταν μειώνονται, βεβαίως θα είναι καλύτερα για τους εργαζόμενους. Για μας είναι πάρα πολύ καλό. Μετά το ψαλίδι κατά σχεδόν μία μονάδα στις αρχές του καλοκαιριού, οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται 3 μονάδες ακόμα, φτάνοντας έτσι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το όφελος πάει κατευθείαν στις τσέπες των εργαζομένων και στα ταμεία των επιχειρήσεων. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, εκτός από βαθιά ανάσα σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους, αναμένεται να προκαλέσει και ένα θετικό σοκ στην αγορά. Θα έχουμε μια καλή ελάφρυνση, είναι ένα θετικό μέτρο. Αυτή τη στιγμή τα μαγαζιά είναι όλα κλειστά, δεν εισπράττει κανένα τίποτα και οι υποχρεώσεις είναι βουνό, τρέχουνε. Για εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, το ετήσιο όφελος για τον ίδιο φτάνει στα 148 ευρώ, ενώ εργοδότης του θα εξοικονομήσει 207 ευρώ. Για μισθό 1.200 ευρώ, ο εργαζόμενος θα δει αύξηση 274 ευρώ και η επιχείρησή του θα κερδίσει 382 ευρώ. Επειδή όμως, όπως παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός, το μη μισθολογικό κόστος παραμένει ακόμα πολύ υψηλό στη χώρα μας, θα ήταν πιο χρήσιμο να επιδοτηθεί από την πολιτεία για όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Η μείωση των εισφορών θα περιορίσει και τα αντικίνητρα για υψηλότερες αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα. Για μισθό 2.000 ευρώ, ο εργαζόμενος έβαλε στην τσέπη του 1.685 ευρώ, ενώ τώρα θα βλέπει 1.718 ευρώ. Οτιδήποτε μειώνεται αυτή τη στιγμή είναι θετικό. Σε μια εποχή που πραγματικά τρέχουν οι υποχρεώσεις και τα καταστήματα είναι κλειστά. Κι όμως, αυτές τις ρυθμίσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, που δήθεν νοιάζεται για τους εργαζόμενους και την απασχόληση και τις επιχειρήσεις, τις καταψήφισε. Το κέρδος για την τσέπη των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα είναι διπλό, καθώς από την πρωτοχρονιά παγώνει και η εισφορά αλληλεγγύης.